Σήμερα η Ζέτα δεν ήταν εκεί. Στην αίθουσα του Υπουργικού Συμβουλίου δεν ηχούσαν λόγια και κουβέντες πριν να ξεκινήσει η συνεδρία, ούτε χαμόγελα ανάμεσα στα μέλη του. Μία φωτογραφία της σε ένα κερί αναμένο και λίγα λουλούδια, τα όσα βρέθηκαν στην άδεια της θέση. Το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο χωρίς τη Ζέτα ήταν επώδυνο. Με δυσκολία και δίχως να μπορούν ακόμη να το πιστέψουν, οι συναδέλφοι της Υπουργή περπάτησαν και εισήλθαν στην αίθουσα. Είμαστε συντετριμμένοι πραγματικά. Δεν ξέρω πώς θα μπούμε στην αίθουσα του Υπουργικού Συμβουλίου με την απουσία της αγαπημένης μας Ζέτας. Με το βλέμμα στραμμένο στη φωτογραφία της, πρόεδρος της Δημοκρατίας και μέλη του Υπουργικού πήραν τις θέσεις τους, αποφασίζοντας τις τιμές που θα τις αποδώσουν ως ένδειξη βαθιάς εκτίμησης. Η Ζέτα Εμιλιανίδου λείπει σε όλους. Θεωρώ ότι η εμφανέστατη απουσία της αγαπημένης μας συναδέλφου Ζέτας Εμιλιανίδου θα είναι κάτι περισσότερο από ουσιαστική. Παρά τα αυτά, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα. Μα πιο πολύ σε πολύ στενούς συνεργάτες, όπως ο Υπουργός Οικονομικών, που για 9 χρόνια πορεύονταν μαζί με τη Ζέτα. Ήταν συναδέλφος μου στο Υπουργικό εδώ και 9 χρόνια, από τον Απρίλιο του 2013. Αλλά συνδεθήκαμε με μια φιλία, ήταν μια αξιοπρεπέστατη, ικανότατη, ανιδιοτελής και ιδεολόγος υπουργός από τους λίγους. Αιωνιάτης η μνήμη. Και δυστυχώς έφυγε πρόωρα. Είναι αυτές οι ώρες που όλοι φέρνουν στο μυαλό τους τις στιγμές τους με την Ζέτα Εμιλιανίδου. Θα θυμόμαστε τη Ζέτα πάντοτε με τις καλύτερες σκέψεις για το έργο που επιτέλεσε, για την αγάπη του κόσμου που κέρδισε επάξια και για τον άνθρωπο, τον εξαιρετικό που γνώρισα και συνεργάστηκα μαζί του. Ένας άνθρωπος που έμαθε πάντα να δίνει. Πάντοτε θα της τηλεφωνούσα, θα με καθοδηγούσε για θέματα που αφορούσαν τις διαδικασίες του Υπουργικού και ήταν μια στενή συνεργάτης μου και πολύ θετική σε ό,τι τη ζήτησα. Από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή, η μέρα που θα πραγματοποιηθεί η κηδεία, κηρύσσεται τριήμερο πένθος ως ελάχιστος φόρος τιμής στην εκλειπούσα Υπουργό Εργασίας Ζέτα Εμιλιανίδου. Κατά τη διάρκεια του δημόσιου πένθους, όλες οι επίσημες εκδηλώσεις θα αναβληθούν, καθώς και η συμμετοχή των μελών της κυβέρνησης και των αξιωματούχων του κράτους σε δημόσιες εκδηλώσεις. Η κηδεία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας στον Στρόβολο την Παρασκευή, ώρα 11 το πρωί, ενώ την εκλειπούσα θα αποχαιρετήσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η σωρός της Ζέτας Εμιλιανίδου θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα την μέρα της Παρασκευής από τις 8 μέχρι και τις 10 το πρωί. Σύμφωνα με τα όσα το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε, όσα μέλη της δημόσιας υπηρεσίας, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, της εκπαιδευτικής υπηρεσίας και της Εθνικής Φρουράς επιθυμούν να παραστούν στην κηδεία θα μπορούν να το πράξουν. Το βιβλίο των εδώ στο Υπουργείο Εργασίας έχει ήδη ανοίξει για το κοινό. Αναμένεται να το υπογράψει αύριο στις 9:15 ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα συνοδεύσουν όλα τα μέλη του Υπουργικού που θα αφήσουν λόγια αποχαιρετισμού στο βιβλίο. Το ίδιο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η υφυπουργή, η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος και ο διευθυντής του γραφείου του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Η κηδεία της Ζέτας Εμιλιανίδου θα τελεστεί με τιμές εν ενεργεία Υπουργού Δημοσία Δαπάνη.